Αυτοσύνα πήγα μια φορά, δεν πήγα δεύτερη, πήγα μια και καλή. Έτσι. Η καταγωγή μου είναι από τη Σιτία. Από τη Σιτία. Αλλά εγώ πήγα μια και καλή, δεν πήγα δεύτερη φορά, δεν πήγα ούτε για να δοκιμάσω, ούτε πήγα. Λοιπόν, αυτό που θυμάμαι εγώ, εντάξει, μια έρεμο περιβάλλον. Τώρα, να πω ότι τότε εμείς την περίοδο που εγώ πήγα, δεν είχαμε ρεύμα. Δηλαδή, τότε χτυπούσε μια φορά το μήνα ένα σήμαντρο, πηγαίνανε και οι μοναχοί και οι βεδουίνοι για να πάρουν σαπούνι, τσάι, ζάχαρη, καφέ, ινόπνευμα για καμινέτο, για να κάνουν καφέ κτλ. Μια φορά το μήνα ήταν, την πρώτη μηνός. Υπήρχαν δηλαδή τέτοιες δυσκολίες. Υπήρχαν και δυσκολίες ακόμα στην επικοινωνία, δυσκολίες ακόμα και στο να πάμε πάνω κάτω. Είχαν φτιαχτεί βέβαια τα πράγματα, αλλά όταν χαλούσε ο δρόμος θέλαμε να κάνουμε μια απόσταση που γινόταν σε μια μισή ώρα, 8 ώρες, όταν χαλούσε ο δρόμος στην έρημο. Υπήρχαν τέτοιες δυσκολίες. Δηλαδή μου λέγανε πατέρες παλαιότερα ότι το ψάρι ερχόταν από τη Ραϊθό με την καμήλα 3 μέρες. Αφού το τηγάνιζαν στη Ραϊθό, το αλάτιζαν πολύ, το έβαζαν μέσα σε πανέρι, το σκέπαζαν και το έφεραν στο μοναστήρι για να φάνε μοναχοί. Υπήρχαν τέτοιες δυσκολίες και τώρα έχουν τακτοποιηθεί τα πράγματα. Αλλά είναι ένας τόπος που πραγματικά ηρεμείς. Δηλαδή όταν θα ανέβεις και στο βουνό, αν και το μοναστήρι είναι σε ένα υψόμετρο περίπου 1500 μέτρα, αν θα ανέβεις λίγο παραπάνω, που να μην έχει αυτή τη φασαρία από τους τουρίστες, είσαι εσύ και ο Θεός.